τέθηκε σε εφαρμογή από τα ξημερώματα της Κυριακής η κατάπαυση του πυρός στην Λιβύη, ωστόσο αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύθραυστη. Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται ότι παραβίασαν την εκεχηρία που πρότειναν Ρωσία και Τουρκία, καθώς μεμονωμένες συγκρούσεις συνεχίστηκαν γύρω από την πρωτεύουσα Τρίπολη. Εμείς τηρούμε την κατάπαυση του πυρός, αλλά ο εχθρός εξακολουθεί να είναι ενεργός. Το αίμα των μαρτύρων δεν θα χαθεί. Περιμένουμε περαιτέρω οδηγίες. Κάθε πλευρά προειδοποιεί για ισχυρή απάντηση σε περίπτωση παραβίαση της εκεχηρίας από την άλλη και καλεί τον ΟΗΕ να στείλει εγγυητές για την εφαρμογή της. Στην Κωνσταντινούπολη, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είχε νέα συνάντηση με τον επικεφαλής της διεθνώς αναγνωρισμένης λιβυκής κυβέρνησης, Φάγες Αλ-Σάραντζ. Ο τελευταίος συναντήθηκε στη Ρώμη και με τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος στη συνέχεια είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας είχε τηλεφωνική συνομιλία και με τον ομόλογό του της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το Σάββατο συναντήθηκε με την Άγγελα Μέρκελ και από κοινού έκαναν έκκληση για αποκλιμάκωση της κρίσης.